πάση. Και το πνεύμα σου. Εκ του πατρικάνε και ευαγγελίου, ανάγκρισμα προσχολή. Δόξα σε Κύριε, δόξα σε. Είπεν ο Κύριος την παραβολή ταύτη, ανθρώπου την ως πλουσίου εφόρησεν χώρα και διαλογίζε το εν εαυτό λέγον τι πείσω ότι ουκ έχω που συνάξω τους καρπούς μου και είπε τούτο πείσω καθελό μου τας αποθήκας και μίζωνας οικοδομήσω και συνάξω εκεί πάντα τα γεννήματά μου και τα αγαθά μου και ερώτη ψυχή μου. Ψυχή έχεις πολλά αγαθά, κείμενα είσαι τι πολλά, αναπαύου, φάγε, πιέ, εφραίνου. Είπε δε αυτό ο Θεός, άφρον, ταύτη τη νυχτή, την ψυχή σου απαιτούσιν από σου, άδε ετοίμασα στηνιέστε, ούτως ότι σαυρίζον εαυτό, και μη εις θεών πλουτών. Ταύτα λέγον εφόλη, ο έχων ότα, ακούειν, ακουέτο. Άφρον ταύτη τη νυχτή, αυτή τη νύχτα ανόητε, την ψυχή σου απαιτούσιν από σου. Θα σου ζητήσουν την ψυχή σου, θα πεθάνεις και αυτά που έχεις ετοιμάσει, πού θα τα αφήσεις. Είναι φανερό ότι ο πλούσιος αυτός της παραβολής είναι κατακλυσμένος από τη φιλαυτία, το φοβερό αυτό πάθος, που ο άνθρωπος αγαπά άρρωστα και παράλογα και με εμπάθεια το σώμα του, την καλοπέρασή του, την άνεσή του. Γι' αυτό και έχει γεμίσει με πλήθος λογισμών μέχρι να βρει τη λύση που νόμιζε ότι είναι η πιο σωστή, με πλήθος βιωτικών μεριμνών. Η καρδιά του είναι γεμάτη ταραχή και αγωνία. Αλλά για ποιο λόγο? Γιατί είχε πλούσια σοδειά και δεν ήξερε πώς να τη διαχειριστεί έτσι ώστε να τη διαφυλάξει ολόκληρη για τον εαυτό του. Αυτό το πάθος της φιλαυτίας τον παρακινούσε και τον έσπρωχνε να φτιάχνει πλήθος λογισμών έτσι ώστε να βρει τη δέουσα λύση. Η καρδιά του γεμάτη από ληστές, σπήλαιο ληστών θα μπορούσαμε να πούμε σύμφωνα με τους Άγιους Πατέρες, είναι η καρδιά του ανθρώπου όταν είναι ακάθαρτη, όταν έχει μέσα της δηλαδή λογισμούς και πάθη και μάλιστα το κατεξοχήν πάθος της φιλαυτίας που συνδέεται με το πάθος της υπερηφάνειας η οποία είναι μεγαλύτερη ακαθασία. Ακάθαρτος παρακυρίω πας υψηλοκάρδιος μας λέει η Αγία Γραφή. Κάθε υψηλόφρον υπερήφανος είναι ακάθαρτος περισσότερο και από τον ανήθικο και από οποιαδήποτε άλλη αμαρτία, χειρότερη είναι η υπερηφάνεια και μαζί τη συνδέεται, όπως είπαμε, η φιλαυτία, ο εγωισμός, το να μην θέλει ο άνθρωπος τίποτε για κανέναν παρά όλα για τον εαυτό του. Και ποια είναι η λύση του δράματος, πώς θα μπορεί
πώς μπορεί ο άνθρωπος να ελευθερωθεί από αυτό το φοβερό πάθος της υπερηφάνειας και της φιλαυτίας, πώς θα μπορέσει ο άνθρωπος να βγει από τον εαυτό του και να ανοιχθεί προς τον Θεό και προς τον πλησίον. Γιατί αν κανείς δεν έχει φόβο Θεού, δεν αγαπά τον Θεό, δεν τηρεί τις εντολές του Θεού, δεν μπορεί να αγαπήσει κανέναν. Αυτός ο άφρον πλούσιος είναι οπωσδήποτε και άθεος. Δεν αγαπά τον Θεό, γιατί αν τον αγαπούσε, θα αγαπούσε και τα παιδιά του Θεού, δηλαδή τους ανθρώπους. Αγαπά μόνο άρρωστα τον εαυτό του. Και τελικά αυτό καταστρέφεται. Η λύση του δράματος είναι η κάθαρση της καρδίας, όπως μας λένε οι Άγιοι Πατέρες. Μόνο έτσι ο άνθρωπος μπορεί να ορθοφρονεί και να ορθοπρακτεί, να έχει ορθό φρόνημα για τον εαυτό του και για τον Θεό και για τον πλησίον, να έχει ορθή δόξα και συνάμα να έχει και ορθή πράξη, να πράττει σωστά. Η καρδία εκ φύσεως, λέει ο Άγιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος, απευθυνόμενος προς τον Θεόδουλο, και βρίσκεται ο λόγος του ο ψυχοφελής, περινύψεως και αρετής στον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας. Εκ φύσεως, λέγει λοιπόν ο Άγιος Ησύχιος, η καρδία όταν φυλάγεται αδιάκοπα και δεν της επιτρέπεται να δέχεται τις μορφές και τις εικόνες και τις φαντασίες των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, γεννά από τον εαυτό της λογισμούς που φεγκοβολούν. Αντίθετα, αν η καρδιά δεν φυλάγεται αδιάκοπα, με την νύψη, με την εγρήγορση την πνευματική, με την αδιάλειπτη επίκληση του Θείου Ονόματος, με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, τότε γίνεται κέντρο διερχομένων δαιμόνων και δαιμόνων που κατοικούν μέσα της και δέχεται πλήθος μορφών, εικόνων και φαντασιών που πηγάζουν από τα σκοτεινά και πονηρά πνεύματα και γεννά μετά από τον εαυτό της λογισμούς που την μολύνουν, που την μιένουν, όπως είπε ο Κύριος, εκ της καρδίας εξέρχονται λογισμοί πονηροί, μοιχείας, φόνου, κακίας, ζήλιας, υπερηφανίας κλπ. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος δεν μπει στον κόπο να καθαρίσει την καρδιά του και μετά να τη φυλάξει καθαρή με την αδιάλειπτη προσευχή και την ύψη, θα είναι ένας άφρον, όπως ο άφρον της σημερινής παραβολής. Πέφη και γάρη καρδία, αδιαλείπτος τηρουμένη και μη συγχωρουμένη τας μορφάς και τας εικόνας και τας φαντασίας δέχεστε των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, λογισμούς φεγκοειδείς εξ εαυτής από κοιίσκη. Όταν ο άνθρωπος μπει στο ευλογημένο αυτό έργο και στον ευλογημένο αυτόν κόπο, να φυλάει την καρδιά του από κάθε λογισμό, από κάθε κακή επιθυμία, από κάθε κακή σκέψη, τότε γεννά η καρδιά από μόνη της ωραιότατους λογισμούς φεγκοειδείς, λέει ο Άγιος, δηλαδή αστραπιβόλους, φωτεινούς, λογισμούς θεϊκούς. Η καρδιά από τη φύση της έχει αυτή την ιδιότητα να γεννά από μόνη της τέτοιους λογισμούς όμοιους προς το φως. Αλλά πότε γίνεται αυτό? Εάν φυλάσσεται αδιάλειπτα και δεν επιτρέπει να δέχεται τις μορφές και τις εικόνες και τις φαντασίες των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Γιατί έτσι μας επιτίθεται ο εχθρός, με τη φαντασία, με εικόνες, με μορφές, και μας εμβάλλει λογισμούς και επιθυμίες ακάθαρτες. Και συνεχίζει ο Άγιος και λέγει,
όπως το κάρβουνο γεννά φλόγα, έτσι πολύ περισσότερο ο Θεός, ο οποίος κατοικεί μέσα στην καρδιά με το Άγιο Βάπτισμα, γιατί αυτό είναι η αλήθεια για τους βαπτισμένους Ορθοδόξους Χριστιανούς, ο Κύριος κατοικεί μέσα στην καρδία τους με την Θεία του Χάρη, με το Άγιο Πνεύμα. Αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι δεν το αντιλαμβανόμαστε αυτό, γιατί όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, έχουμε βαζώσει την καρδία μας, έχουμε βαζώσει τη Θεία Χάρη που βρίσκεται μέσα στην καρδία, την έχουμε θάψει δηλαδή κάτω από βάζα, από πλήθος παθών και αμαρτιών. Και έτσι έχει απομείνει μια μικρή φλογίτσα, αν δεν έχει σβήσει τελείως. Και θα πρέπει ο άνθρωπος να μπει στη διαδικασία να βγάλει έξω όλα αυτά τα μπάζα, τις ακαθαρσίες που συσσόρευσε ζώντας με αμέλεια και δια της μετανοίας, με τη βοήθεια της χάρης του Θεού, με τη βοήθεια της εξομολόγησης, της Θείας Μεταλήψεως, της Θείας Χάριτος δηλαδή που πηγάζει από τα μυστήρια, να φανερώσει, να αποκαλύψει πάλι αυτή τη μικρή φλογίτσα, τη Θεία Χάρη που είναι μέσα του και σιγοκαίει, και μετά με την πνευματική εργασία, με το φύσιμα το διαρκές της αδιάλειπτης ευχής, με το να βάλει μικρά ξυλάρια που είναι οι αρετές επάνω σε αυτή τη μικρή φλογίτσα, να καταφέρει να την μετατρέψει σε μια ωραιότατη φωτιά, μια μεγάλη φλόγα η οποία θα καίει και θα τον θερμαίνει και θα τον γλυκένει και θα τον εφραίνει. Η φλόγα του Θείου Έρωτος, της αγάπης προς τον Θεό. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όπως το κάρβουνο γεννά φλόγα, έτσι πολύ περισσότερο ο Θεός, ο οποίος κατοικεί μέσα στην καρδιά με το Άγιο Βάπτισμα, εάν βρίσκει τον αέρα της διάνοιάς μας καθαρό από τους ανέμους της πονηρίας και φρουρούμενο από την τήρηση του νου, ανάβει τη διάνοιά μας για να δοθεί σε θεωρίες, όπως η φλόγα ανάβει το κερί. Και ο άνθρωπος πλέον προχωρεί και βλέπει τον Θεό, θεωρεί τον Θεό και τα του Θεού. «Ως περγάρ ο κάρβον γεννά φλόγα, ούτω μάλλον ο ενικών την καρδία Θεός από του Αγίου Βαπτίσματος, ύπερε βρίσκει τον αέρα της διανοίας ημών καθαρών ανέμων πονηρίας και υποφυλακής νοός τηρούμενων, ανάπτει το διανοητικό ημών προς θεωρίας ως φλόξ κυρών». Ευλογημένη κατάσταση. Και μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος θα το κατανοήσει αυτό και θα μπει στη διαδικασία να καθαρίσει την καρδιά του, να τη φυλάξει καθαρή και έτσι ειρηνική από κάθε ταραχή που φέρνουν οι λογισμοί των δαιμόνων, οι φαντασίες και τα πάθη. Αυτή η προσπάθεια για ειρηνική καρδιά θα πρέπει να είναι συνεχής και δεν μπορεί να φυλαχτεί αλλιώς παρά με την νύψη και με την αδιάλειπτη ευχή. Λοιπόν, λέει και ο Άγιος Νικόδημος στο βιβλίο του «Στον αόρατο πόλεμο», πρέπει η ψυχή να έχει φροντίδα για να ειρηνεύει, να έχει ειρηνική καρδιά μέσα του ο άνθρωπος. Καρδιά δηλαδή καθαρή από λογισμούς και από πάθη. Πριν από κάθε άλλο, λέγει, να έχεις την ειρήνη αυτή και συστολή στις πέντε αισθήσεις σου. Μας λέει το πώς πρέπει να φροντίζουμε για να είναι η καρδιά μας ειρηνική και να μην είναι κέντρο διερχομένων δαιμόνων. Θα πρέπει πρώτα να προσέχεις τις αισθήσεις σου. Δηλαδή να προσέχεις να μην βλέπεις ή να μην κινείς τα χέρια σου ή να μην ομιλείς ή να μην βαδίζεις ταραγμένα, αλλά ειρηνικά και με καλές κινήσεις, με σεμνές, με κόσμιες.
γιατί όταν συνηθίσεις να διατηρείς την ειρήνη αυτή στις εξωτερικές σου κινήσεις, εύκολα και χωρίς κόπο θα κατορθώσεις να ειρηνεύσεις εσωτερικά. Επειδή σύμφωνα με τους πατέρες, ο εσωτερικός άνθρωπος μετασχηματίζεται με τον εξωτερικό, δηλαδή συνδιαμορφώνεται. Συνήθιζε να αγαπάς όλους τους ανθρώπους και να είσαι ειρηνικός με όλους, όπως παραγγέλει ο Απόστολος Παύλος. Τι λέγει στην προς Ρωμαίους, όσο εξαρτάται από εσάς, να ζείτε ειρηνικά με όλους. Ή δυνατόν ειρηνεύει με τα πάντα. Πρόσεχε τη συνείδησή σου να μη σε κατηγορεί για κανένα πράγμα, αλλά να είναι αναπαυμένη με τον Θεό, με τον εαυτό σου, με τον πλησίον και με τα έξω πράγματα. Να μην δηλαδή αμαρτάνεις εξωτερικά, αλλά ούτε και εσωτερικά. Πρόσεξε μάλιστα να μη σε κατηγορεί η συνείδηση ότι παρέλειψες κάποια εντολή του Θεού, γιατί η διατήρηση της καθαρής συνειδήσεως γεννά την ειρήνη της καρδιάς. Και για να τα καταφέρεις όλα αυτά, βέβαια, πρέπει να έχεις νύψη, εγρήγορση, να επιτηρείς την καρδιά σου, αλλά και όλον τον εαυτό σου, όλη την ύπαρξή σου, τις αισθήσεις σου και τους λογισμούς σου. Έχουν πολλή ειρήνη, λέει στον 18ο ψαλμό, όσοι αγαπούν τον νόμο σου και δεν συναντούν εμπόδιο μπροστά τους. Μακάρι οι άνθρωποι που αγαπούν τον νόμο του Θεού και όχι μόνο τον μαθαίνουν με τελειότητα, αλλά και τον εφαρμόζουν με τελειότητα. Συνήθιζε να υποφέρεις της ύβρης χωρίς ταραχή. Είναι, ναι, αλήθεια ότι θα υποφέρεις πολύ μέχρι να αποκτήσεις την ειρήνη αυτή, διότι είσαι αγύμναστος. Αλλά αφού την αποκτήσεις, η ψυχή σου θα βρίσκει πολύ παρηγοριά σε κάθε αντίθετη κατάσταση που θα συναντά. Και από μέρα σε μέρα θα μάθεις καλύτερα την άσκηση αυτή για να ειρηνεύεις πνευματικά. Όταν πάλι δεις τον εαυτό σου καμία φορά να είναι στενοχωρημένος και λυπημένος και να ενοχλείται τόσο πολύ ώστε να μην μπορεί να έχει ειρήνη μέσα του, τρέξε αμέσως την προσευχή και να επιμένεις αυτήν, μιμούμενος τον Κύριό μας που προσευχήθηκε στον κήπο της Γεστημανή 3 φορές για να σου δώσει παράδειγμα, ώστε σε κάθε σου θλίψη να έχεις ως καταφύγιο την προσευχή. Και όσο λυπημένος και ολιγόψυχος και αν είσαι, δεν πρέπει να την εγκαταλείψεις, έως ότου βρεις την θέλησή σου σύμφωνη με τη θέληση του Θεού και στη συνέχεια να την βρεις ευλαβή και ειρηνική και συγχρόνως με πολύ θάρρος και τόλμη, για να μπορέσει να δεχθεί και να εναγκαλιστεί εκείνο που προηγουμένως φοβόταν και το απέφευγε. Μπορείς να πεις απλά, «Θεέ μου, αφήνομαι στα χέρια σου». Και αν θέλεις να συμβεί αυτό που πρόκειται να συμβεί όπως φαίνεται από τα πράγματα, ας συμβεί. Αν δεν θέλεις, εσύ σταμάτησέ του. Έτσι, αφινόμενος ολοκληρωτικά στο θέλημα του Θεού, υποτάσσεσαι στο θέλημά Του και ταυτίζεις το δικό σου με το δικό Του θέλημα. Και έτσι είσαι χαρούμενος και ειρηνικός, διότι ο Κύριος ποτέ δεν δίνει κάτι κακό, αλλά πάντοτε αυτό που δίνει είναι μία ευλογία για την αιωνιότητα. Και ο Κύριος, ως άνθρωπος, ενώ πρώτα φοβόταν το πάθος, στεκότανε με ένα δέος. Μετά την προσευχή όμως δέχτηκε θάρρος και είπε, «Σηκωθείτε, ας αναχωρήσουμε. Να, πλησίασε εκείνος που θα με παραδώσει».
Ας μην όμως ξεχνάμε ότι αυτή η ειρηνική κατοικία που είναι η ειρηνική καρδιά οικοδομείται σιγά σιγά, δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Να φροντίζεις, λέει ο Άγιος Νικόδημος, να μην συγχυστεί ποτέ η καρδιά σου, ούτε να αναμειχθεί σε κάποια υπόθεση που την ενοχλεί, αλλά να αγωνίζεσαι πάντοτε και να την κρατάς ειρηνική και αναπαυμένη. Και ο Θεός που σε βλέπει να ενεργείς έτσι και να αγωνίζεσαι, θα οικοδομήσει με τη χάρη Του στην ψυχή σου μια πόλη ειρήνης. Και η καρδία σου θα είναι ένας οίκος τρυφής, χαράς, όπως κατά κάποιο τρόπο εννοείται εκείνο το ψαλμικό Ιερουσαλήμ που οικοδομήσει ως πόλης. Αυτό μόνο θέλει από εσένα ο Θεός. Κάθε φορά που θα τύχει να ταραχθείς, που σημαίνει ότι έχασες προς στιγμή την ύψη, έχασες την αδιάλειπτη ευχή του Ιησού, οπότε μπήκαν μέσα σου οι εχθροί δαίμονες και έφεραν λογισμούς, οι οποίοι σε τάραξαν, κάθε φορά που θα συμβεί αυτό, αμέσως να αλλάξεις και να προσπαθήσεις να ησυχάζεις, να βρεις πάλι την ύψη, την εγρήγορση, την προσευχή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με και να ειρηνεύεις σε όλα σου τα έργα και τους λογισμούς. Και όπως δεν οικοδομείται μία πόλη σε μία ημέρα, έτσι να σκεφτείς και εσύ ότι δηλαδή σε μία ημέρα δεν μπορείς να αποκτήσεις αυτή την εσωτερική ειρήνη. Γιατί αυτό δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά να οικοδομήσεις για τον Θεό της ειρήνης έναν οίκο και ένα σκήνομα στον ύψιστο και να γίνεις ναός του. Να φτιάξεις μια εκκλησία μέσα σου όπου θα κατοικεί ο Θεός και αυτή θα είναι η καρδία σου. Και να γνωρίζεις ότι ο ίδιος ο Θεός είναι εκείνος που θα οικοδομήσει τον οίκον αυτό και όχι εσύ. Η χάρις του Θεού θα το κάνει. Ο κόπος σου διαφορετικά θα ήταν μάταιος, όπως λέγει και το γραφικό. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οικοδομούντες. Εάν ο Κύριος δεν οικοδομήσει τον οίκο, αυτό τον οίκο της ειρήνης που θα κατοικήσει ο ίδιος μέσα στην καρδία σου, άδικα κοπίασαν εκείνοι που οικοδομούν. Εκτός από αυτά, να γνωρίζεις ότι το βασικό θεμέλιο αυτής της καρδιακής ειρήνης είναι η ταπείνωση και το να αποφεύγεις όσο μπορείς τις ταραχές και τα σκάνδαλα. Γιατί και στη Γραφή βλέπουμε ότι ο Θεός δεν θέλησε να του χτίσει ναό και κατοικία ο Δαβίδ που είχε πολέμους και ταραχές σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, αλλά ο Υιός του, ο Σολομώντας, και ότι σύμφωνα με το όνομά του παρέμενε ειρηνικός βασιλιάς και με κανέναν δεν έκανε πόλεμο. Όσο μπορείς λοιπόν να αποφεύγεις τις ταραχές και τα σκάνδαλα και να εισέρχεσαι εις την καρδία σου και εκεί να επιτηρείς το χώρο της ώστε να είναι καθαρός με την ύψη και με την αδιάλειπτη προσευχή. Και αυτή η προσευχή, η αδιάλειπτη, θα είναι σαν ένα ξύφος το οποίο θα διαπερνά τον αέρα της καρδίας και θα κατακόπτει κάθε λογισμό του εχθρού και ο άνθρωπος θα παράγει τότε λογισμούς φεγκοειδείς, λογισμούς υπέροχους που θα αρέσουν στο Θεό και θα προχωρεί στην θεωρία του Θεού και στην σωτηρία. Ήθε αυτό να γίνει και για όλους εμάς. Το δεύτερο ημών δόξα πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.